Δεύτερη στάση των χαιρετισμών της Παναγίας. Πάμε στον Ιωάννη Λίλη, επίκουρο καθηγητή και πρόεδρο του Πανκριτίου Συνδέσμου Θεολόγων, να τον καλησπερίσουμε. Ιωάννη, στον Ενικό βέβαια μας και συνεργάτες. Μαζί θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα Νίκο. Σήμερα ιδιαίτερη είναι όντως η δεύτερη στάση και ξέρουμε ότι είναι τέσσερις οι στάσεις και κάθε στροφή που λέγεται εκκλησιαστικά οίκος, ναι, αρχίζει από ένα γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου. Σήμερα έχουμε έξι από το ήτα μέχρι και το μη και αναφέρεται στη γέννηση του Κυρίου, ουσιαστικά στα Χριστούγεννα, στο πώς στη φυγή στην Αίγυπτο, ο Ιωσήφ και η Παναγία κρυφά για να μην τους σκοτώσουν, και στην υπαπαντή του Κυρίου. Το μη, το τελευταίο, αναφέρεται στο Σιμεών που πήρε το βρέφος στην υπαπαντή. Έχουμε μπει, κύριε Λίλη, για τα καλά στην Σαρακοστή και όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα. Καλησπέρα και στην Εύη, ξέχασα να πω. Καλησπέρα. Ναι. Όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα, μπαίνουμε έτσι σε μια διαφορετική ψυχολογία. Κάθε Παρασκευή νιώθουμε όλη αυτή τη γαλήνη, όπως είπε και ο Νίκος, λόγω των χαιρετισμών. Διαμορφώνεται ένα διαφορετικό κλίμα. Μας προετοιμάζει για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και είναι κατανοητικό, μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα κανονικά δεν τελείται Θεία Λειτουργία, που είναι ένα χαρμόσυνο γεγονός, κατ' εξαίρεση μόνο το Σαββατοκύριακο, και η προετοιμασία είναι από τους χαιρετισμούς, παραμονή του Σαββάτου, που είναι πολύ χαρούμενο το κλίμα των χαιρετισμών, εκτός από τη Μεγάλη Εβδομάδα που είναι κατανοητικό. Και εκεί βέβαια είναι και το κέντρο όλης της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας. Μάλιστα, και έχουμε και την ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, προδρόμου, σωστά. Ναι. Αύριο το πρωί, βέβαια, αύριο το πρωί, ο Άγιος Ρεθύμνης, 10 η ώρα σύμφωνα με το πρόγραμμα θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, 11.30 θα είναι στο Ρέθυμνο, θα γίνει υποδοχή στην πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη. Μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Προς τον Μητροπολίτη Ιωάννη. Μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο και άκουσα το σεβασμιότατο τον Άγιο Ρεθύμνης ότι θα είναι και ο Μητροπολίτης Λαοδικίας Θεοδόρητος μαζί τους, που εκπροσωπεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην αυριανή ενθρόνηση. Οπότε είναι μια ιστορική μέρα, διότι πρώτα ο Θεός, είναι πολύ νέος ο Άγιος Ρεθύμνης. Βέβαια, οπότε βέβαια. Για πολλά χρόνια θα είναι το Ρέθυμνο με τον νέο Ποιμενάρχη. Νέος ηλικιακά και ο Αρχιεπίσκοπος και ο νέος Μητροπολίτης Ρεθύμνης, βέβαια. Και ολοκληρώνεται μια διαδρομή που ξεκίνησε εκεί περί τις αρχές του Δεκέμβρη, σωστά. Αναφορικά με τον νέο Μητροπολίτη, ναι, και την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου και μετέπειτα βέβαια κατ' επέκταση αλυσίδα και της Μητρόπολης. Πολύ σωστά, το τριπρόσωπο, η εκλογή αργότερα από το φανάρι, οπότε έμεινε μια κοινή θέση, μάλιστα, του Ρεθύμνου και έτσι έκλεισε και αυτή η εκκλησιαστική εκκρεμότητα από αύριο κλείνει. Μάλιστα. Άξι λοιπόν, Ιωάννη. Βέβαια, βέβαια. Την Κυριακή, τι ετοιμάζεις, τι έχεις? Την Κυριακή, ναι, την Κυριακή είναι ο Ορθόδοξος Λόγος και είναι βέβαια για την Εθνική Εορτή, τον Ευαγγελισμό και την Εθνική μας Εορτή 25 Μαρτίου. Τέλεια, ωραία. Συντονιζόμαστε λοιπόν όλοι στον Ορθόδοξο βέβαια, Λόγο την Κυριακή με ένα θέμα που έχει ιδιαίτερη 4,5 σημασία. 4,5 ώρα κάθε Κυριακή. 4,5 και συμβολικούς και έντονους συμβολισμούς με φόντο και τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Την καλησπέρα μας, Ιωάννη. Ευχαριστώ πολύ και να ακούσουμε τους χαιρετισμούς. Βέβαια, να σε αποδεσμεύσουμε να πας και στην Εκκλησία, να είσαι καλά.